Η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων για το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Λιβερία αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες. Η ψηφοφορία διεξήχθη σε καλό κλίμα, κάτι το οποίο επισημάνθηκε και από τους διεθνείς παρατηρητές. Υποψήφοι για την Προεδρία είναι ο πρώην αστέρας του ποδοσφαίρου, Ζορζ Γουέα, και ο αντιπρόεδρος μέχρι σήμερα, Τζόζεφ Μποακάι. Θα συμβούλευα εκείνους που αφιλεγούν τις εκλογές. Σε κάθε εκλογή πρέπει να υπάρχει νικητής και ηττημένος. Δεν υπάρχει ισοπαλία. Στο ποδόσφαιρο μπορεί να υπάρχει ισοπαλία στις εκλογές. Κάποιος πρέπει να κερδίσει. Θα είναι η πρώτη δημοκρατική μετάβαση εξουσίας στη Λιβερία εδώ και 7 δεκαετίες. Μέχρι στιγμής η εκλογική διαδικασία και οι ψηφοφορίες στις προεδρικές εκλογές κύλησε ομαλά και παρατηρήθηκαν αξιοσημείωτες βελτιώσεις από τον πρώτο γύρο των εκλογών στις 10 Οκτωβρίου του 2017. Ο δεύτερος γύρος αρχικά είχε οριστεί για τις 7 Νοεμβρίου, μετατέθηκε για τις 26 Δεκεμβρίου μετά τις καταγγελίες για παρατυπίες κατά την ψηφοφορία του τρίτου υποψηφίου για την Προεδρία. Μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, ο Ζορζ Γουέα δήλωσε ότι είναι μια ιστορική μέρα και ότι ξέρει ότι θα κερδίσει. Αστέρας της Paris Saint-Germain και της Μίλαν δεκαετία του 90 και ο μοναδικός Αφρικανός που βραβεύτηκε με τη χρυσή μπάλα, είχε προβάδισμα 38,4% των ψήφων κατά τον πρώτο γύρο. Στο αντίπαλο στρατόπεδο διατηρούν την αισιοδοξία τους. Εμείς θα κερδίσουμε επειδή οι άνθρωποι πιστεύουν σε εμάς. Θα δεχτούμε το αποτέλεσμα υπό την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιεί όλες τις προδιαγραφές, δήλωσε ο Τζόζεφ Μποακάι.